Το ζούμεομορφα.gr σας προτείνει κάθε στιγμή με ένα κλικ. Διασκεδάζουμε, δοκιμάζουμε, κερδίζουμε, κουβεντιάζουμε, τριγυρίζουμε. ζούμεομορφα.gr. Σαν ομόρφινες εσύ τελευταία. Α, έχω πάρει τα πάνω μου. Τι κάνεις? Κάνω διατροφή τώρα που άρχισε η Σαρακουστή. Γιατί επειδή ακούς τον Βασίλη τον Τότσικα, θέλεις και εσύ να είσαι... Ναι, και εγώ θέλω να πάρω μερικά κιλά για να είμαι εντάξει. Πώς σου φάνηκε όλα αυτά που λέει? Α, πάρα πολύ όμορφα. Θα κάνεις και εσύ τίποτα? Βεβαίως. Ήδη έχω πάρει 1,5 κιλό. Σ' αγαπάω. Να στείλουμε γλυκιά καλησπέρα ανατολικά, δυτικά, βόρεια και νότια σε όλη την Ελλάδα, Αμερική και Καναδά που μας παρακολουθείτε. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για την αγάπη σας, ένα μεγάλο ευχαριστώ που έχετε αγαπήσει τόσο πολύ το Αστέρι το Βασιλακόπουλο και την εκπομπή μας το Μύρισε Ελλάδα. Να τους ευχαριστήσουμε. Να πούμε ότι όλες μας τις συνταγές μπορείτε να τις βρείτε στο zoomomorpha.gr. Να μπείτε και εκεί πέρα, να μας παρακολουθήσετε, να κάνετε και like στο Zoom όμορφα. Και φυσικά, ό,τι θέλετε, ακόμα και να μαγειρέψετε μαζί με το γλυκό μας το σεφ, η πόρτα να ανοιχτεί και τα σκυλιά δεμένα. Έτσι ακριβώς. Γιατί εδώ και ένα χρόνο δεν είχα και σένα, ναι. Τι θα ήμουν στη γη? Τίποτα. Αχ, έχεις επιλέξει ένα φαγητό που αγαπάω πάρα πολύ και είναι και με υπογραφή, παρακαλώ πολύ. Έτσι. Θα κάνουμε σουπιές με σπανάκι. Και υπογραφή. Και υπογραφή από κάτω. Έτσι, μπράβο. Αλλά εντελώς διαφορετικά. Θα προσθέτοντας 2-3 υλικά παραπάνω. Πολύ ωραία. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Μύρισε Ελλάδα, επιστρέφουμε με ξεχωριστή σουπιά με υπογραφή. Απόψε μαγειρεύουμε σουπιές με σπανάκι και σταφίδες. Τα υλικά που θα χρειαστούμε: μία σουπιά, 1 κιλό σπανάκι, 100 γραμμάρια σταφίδες, 2 ποτηράκια κόκκινο κρασί, 300 γραμμάρια κρεμμύδι φρέσκο, λίγο άνηθο, 50 γραμμάρια κουκουνάρι, μία ντομάτα, 1 ποτηράκι λάδι, αλάτι, πιπέρι. Μου κάνει εντύπωση τώρα που είδα τα υλικά, αλλά και που τα είδα και πριν, ότι έχεις επιλέξει να μου βάλεις ξηρούς καρπούς μέσα. Ακριβώς. Θα είναι γλυκό? Όχι. Γιατί είναι γλυκό? Για το κουκουνάρι δεν έχω πρόβλημα, για τη σταφίδα θα έχω. Κανένα πρόβλημα και με τη σταφίδα. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, όπως είναι τώρα η σταφίδα, όπως την έχουμε μέσα στο μπολάκι, λίγο ζεστό νερό θα βάλουμε. Πού? Όπως είναι εκεί. Στη σταφίδα. Στη σταφίδα. Εκεί. Δεν είμαστε καλά. Λίγο να μαλακώσει. Λοιπόν, την αφήνουμε. Όσο για κάνουμε το φαγητό μας. Και τη σταφίδα. Για αυτούς που δεν θέλουν, απλά δεν τη βάζουμε. Έτσι. Σωστό. Λοιπόν, ωραία. Ανάβουμε το μάτι μας και θα καβουρντίσουμε λίγο το κουκουνάρι. Έτσι, γιατί το κουκουνάρι μπαίνει στο τέλος. Κάνε εσύ να σε κάνω ένα live, περίμενε. Κάνε στα δικά σου. Εγώ κάνω. Όχι, και εσύ κάνε ό,τι θες. Ό,τι θέλεις. Δεν βάζουμε λάδι όταν βάζουμε το κουκουνάρι. Δεν θέλουμε να πάρει λάδι. Το κουκουνάρι μας είναι έτοιμο. Και το ξαναβάζουμε πάλι στο μπολάκι μας. Εδώ. Κάτι άλλο αυτό που δεν θέλουμε να βάλουμε. Το κουκουνάρι είναι πιο δέντρο και έχει πολύ ωραία γεύση που κάνει τη διαφορά. Okay. Λοιπόν, τώρα φτιάχνουμε τη βάση για τις σουπιές. Ψιλοκόβουμε το κρεμμυδάκι μας. Φρέσκο κρεμμυδάκι. Ούψ! Θα μας φύγει. Δεν έφυγε. Όχι, ευτυχώς. Λοιπόν, βάζουμε λαδάκι. Μπόλικο. Δεν έχουμε τα πιο ωραία φυτά? Εννοείται. Έτσι, να πω. Αλατίζουμε λίγο το κρεμμυδάκι. Βάζουμε και λίγο πιπέρι. Θα βάλουμε και μετά πάλι. Και τι θα ρίξει άλλο μέσα, το περιμένουμε γι' αυτό? Αυτό θα περιμένουμε. Ρίχνουμε τώρα κατευθείαν, όπως είναι έτσι. Πριν ρίξεις, περίμενε. Σου έχω κάτι. zoomeomorpha.gr. Το zoomeomorpha.gr σας προτείνει κάθε στιγμή με ένα κλικ. Διασκεδάζουμε, δοκιμάζουμε, κερδίζουμε, κουβεντιάζουμε, τριγυρίζουμε.
zoomomorpha.gr. Είδες τι μπορείς να δεις στο zoomomorpha.gr. Τα πάντα. Τα πάντα. Τα πάντα. Λοιπόν, έχει το κρεμμυδάκι μας μαραθιλιάκι και βάζουμε... Μην είμαι και πολύ κοντά. Το σπανάκι μας. Σε έκανα live τώρα για να ξέρω, δεν λέμε τι κάνουμε. Όχι βέβαια. Μαραίνουμε. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μαραίνουμε. Μαραίνουμε. Το σπανάκι. Που κοιτάς, δεν ξέρω. Το κρασάκι μπαίνει στη σουφιά. Άξε πάρα, πόσο σ' αγαπάω. Έτσι. Λοιπόν, βάλ' το όλο μέσα. Που αρέσει πολύ στη Μαρία το σπανάκι. Μην το παραψήσετε πολύ, μην το παραψήσετε. Έβλεπες που πάει, βέβαια. Έτσι. Εσύ είσαι και μικρή, δεν τον πρόλαβες. Εντάξει, είπατε να μεγαλώσαμε. Είπα ότι κάτι κάναμε τέλος πάντων. Βλέπαμε το που πάει. Δεν καταλάβαινε και τι έλεγε. Τι να πεις τώρα, τι να πεις. Αρχίζει και πέφτει το σπανάκι μας. Ωραία. Τώρα όπως είναι, ξαναβάζουμε λίγο. Ωραία το κατουνάρι. Άλλα το πίπερο. Μ' αρέσει που βάλαμε ένα πολύ τεράστιο και ήρθε και έγινε. Ήταν μισή μερίδα, βρε σεφ. Δεν μας σκέφτησε εδώ καθόλου. Τίποτα. Τίποτα. Εδώ δεν θα το βράσουμε όπως συνήθως βράζετε το σπανάκι και είναι τελειώμα. Θέλουμε να κρατάει. Κρατώντας το σπανάκι, κρατάει όλες τις βιταμίνες και τα στοιχεία του. Δεν θα είναι όμως κράντσι, κράτσα κρούτσα. Όχι έτσι βρε σεφ. Άντε, να το κάνω λίγο παραπάνω. Τι ψωμάκι να επιλέξω. Το καραμελάκι έχει πιάσει, μήπως να το κόψουμε. Να το βάλουμε μέσα το σπανάκι και τη σαρτούρα να κάνουμε ένα χάμπαργκερ και να αρχίσουμε να τρώμε τα ελληνικά. Να τα λες εσύ. Σε αυτή τη φάση θα πάρουμε τις σταφίδες μας που είπαμε και θα τις βάλουμε μέσα. Σούπερ. Μέχρι στιγμής η κάθε νοικοκυρά μπορεί να μας το φτιάξει το φαγητό μέχρι εκεί που το έχεις βάλει εσύ πριν μου βάλεις το κουκουνάρι. Ακριβώς. Αν δεν θέλουν το κουκουνάρι, απλώς κάνουμε σουπιές με σπανάκι. Α, μύρισε Ελλάδα. Αυτή είναι η βάση για τη σουπιά μας. Α, είναι το πρώτο, θα το χρησιμοποιήσουμε κι άλλο ή απλά είναι έτοιμο για να το φάμε και θα συμπληρώσουμε... Τώρα θα φτιάξουμε όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, ξαναπροσθέτουμε λαδάκι. Ελλάδα βρε παιδί μου, γίνεται Ελλάδα, Ελλαδάρα. Ελλαδάρα που είναι δική μας η Ελλάδα. Ανήκει σε εμάς. Και προσθέτουμε τώρα στη φωτιά μας τη σουπιά. Όλα τα θαλασσινά θέλουν 4 λεπτά. Μόνο. Αν τα αφήσεις παραπάνω, θέλουν μία μισή ώρα μετά. Αυτό να το ξέρεις. Δυστυχώς. Γιατί? Γιατί μετά σκληραίνει και πρέπει να ξαναμαλακώσει. Ενώ τώρα, όπως είναι, στα 4 λεπτά διατηρείται μαλακό. Μάλιστα. Ποιος το ξέρει, κανένα. Για τα 4, για τη λίγη ώρα ξέρουμε. Τέτοιες δημιουργίες θέλω να κάνουμε. Τέτοιες δημιουργίες κάνει μόνο η Αρτίνα. Σου βγάζω το καπέλο. Σου βγάζω το καπέλο. Τώρα τελείωσε. Τώρα τελείωσε, σ' αγάπησα πιο πολύ. Και η Κωνσταντίνα επίσης. Βεβαίως. Τα χαιρετίσματά μου στην Κωνσταντίνα. Μας κακομαθαίνει, αλλά μας αρέσει.
Ορίστε. Κόκκινο. Κόκκινο. Δεν το έχω δοκιμάσει αυτό, ήταν πολύ ωραίο. Ωραίο, ε. Ωραίο. Μ' αρέσει, ρε παιδί μου, το γλυκό το κρασί. Μ' αρέσει. Τώρα. Όχι. Θα δείτε ατμό. Όχι. Θα βγάλει το κρασί. Θα φύγω. Σιγά σιγά. Τέλεια. Πόση ώρα τα αφήνουμε, Στέλιο μου? 2 λεπτάκια. 2 λεπτά. 2 λεπτά, υπέρα αρκετά. Υλικά, συστατικά, χαρτί, στυλό, ό,τι και να χάσετε, μπαίνετε στο zoomomorpha.gr και φυσικά στο zoomomorpha στο site μας. Κάνετε και like, ακολουθείτε διαγωνισμούς, βλέπετε την εκπομπή μας, YouTube. Γίνετε συνδρομητές. Φύγαμε. Απόψε μαγειρεύουμε σουπιές με σπανάκι και σταφίδες. Τα υλικά που θα χρειαστούμε. Μία σουπιά. 1 κιλό σπανάκι. 100 γραμμάρια σταφίδες. 2 ποτηράκια κόκκινο κρασί. 300 γραμμάρια κρεμμύδι φρέσκο. Λίγο άνηθο. 50 γραμμάρια κουκουνάρι. 1 ντομάτα. 1 ποτηράκι λάδι. Αλάτι, πιπέρι. Λοιπόν, τα είδα τελικά μου. Να προσθέσουμε λίγο αλατάκι ακόμα. Γενικά μου βάζεις λίγο αλάτι. Μ' αρέσει πάρα πολύ για το Βασίλισσο το τσικάς. Ξέρει γιατί μας το λέει να τρώμε λίγο αλάτι. Πρέπει να τρώμε λίγο αλάτι. Να προσέχουμε τη διατροφή μας. Αφήσαμε περίπου 6 λεπτά τις σουπιές. Ωραία. Γιατί μετράω, μου είπες. Και η ντομάτα την ξέχασες. Όχι. Κι άλλο έχουμε να κάνουμε. Τώρα, όπως έχει μείνει κρασάκι λάδι, ναι, την γλασάρουμε την ντομάτα μας. Τι την κάνουμε, κόβουμε, ντομάτα, την γλασάρουμε. Ναι. Την κόβουμε σε κύβους. Και τη ρίχνουμε στην κατσαρόλα μας. Την γλασάρουμε την ντομάτα και τη ρίχνουμε στην κατσαρόλα. Ακριβώς. Στην κατσαρόλα την γλασάρουμε την ντομάτα. Νο καπί το Ιταλιάνο. Λοιπόν, ο καπίς θα Ιταλιάνο. Δεις, θα δεις τώρα, θα δεις τώρα. Άλλη ώρα. Το πάρω Ιταλιάνο. Νο. Λοιπόν, πιπεράκι. Με τόσες χώρες που παίζουμε, νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσεις. Όχι, δεν χρειάζεται, θα κάνουμε πόδι. Έτσι. Γεια, καλησπέρα από κανείς, τελικά δυτικά φορέα και νότια. Σε όλη την Ελλάδα, Αμερική και Καναδά. Στα παιδιά μας τα εδώ, στα παιδιά μας τα εκτός. Λοιπόν. Τι αυτό ήτανε. Η ντομάτα μας έχει ντεγκλασαριστεί. Ντεγκλασαρίστηκε η ντομάτα. Μάστερ σεφ μου έχεις γίνει. Να σου πω, τα παρακολουθείς. Όχι. Όλα παινείς. Όχι. Σ' αρέσουν, ναι. Αργάλιδι. Ωραίο το κουκουνάρι όταν το περάσεις λίγο από τη φωτιά. Γίνεται καταπληκτικό. Μ' αρέσεις. Λοιπόν, ρίχνω από πάνω έτσι. Δεν το έχω ξαναδεί έτσι. Δεν το έχω ξαναμανταδεί. Δεν το έχω ξαναμανταδεί. Τα πάντα έχουμε. Ορίστε. Και ρίχνουμε και το κουκουνάρι μας από πάνω. Τι σου λείπει με ένα τηλέφωνο, κύριε Μάκη? Και το κουκουνάρι. Λοιπόν. Το πιο λίγο ακόμα και ακαμένο, δεν θα μας πήρε καθόλου. Αυτό είναι ένα πιάτο νηστίσιμο. Είναι σπανάκι με σουπιές. Μοιάζει με το φαγητό συνήθως που κάνει κάθε νοικοκυρά? Όχι. Είναι εντελώς διαφορετικό. Για να δω. Κάτσε λίγο να παραπονώ, γιατί δεν γίνεται. Έχω περίεργα τώρα να δω. Δοκίμασε. Νομίζω γιατί καίει. Μην καείς. Και με τις σταφιδούλες τους. Θα δοκιμάσω γιατί. Και όλα αυτά. Και αφού βάλαμε πάνω, μπορούμε να κόψουμε λίγο άνηθο και να ρίξουμε και λίγο άνοιχτα από πάνω. Είναι πάρα για πολύ να πάρει ωραίο. Λίγο ακόμα άρωμα και χρώμα. Και παίρνεις ό,τι ψωμάκι θέλεις και πας μετά και αρχίζεις. Και κόβεις. Να σου πω, όλη τη Σαρακουστή την κάνεις νηστεία? Όλη τη Σαρακουστή. Αλήθεια? Όλη. Γιατί η μαμά μου την κάνει όλη. Μπράβο, και εγώ μαζί της. Να την παρακολουθήσεις. Ναι. Κατάλαβα, αλλά εδώ Σαρακουστιανά μόνο. Μόνο Σαρακουστιανά. Θα κάνουμε καμία εξαίρεση έτσι και καλά. Α, εντάξει. Δεν θα κάνουμε. Εντάξει. Πάμε να μάθουμε τώρα λοιπόν
πολύ ωραίες διατροφικές συμβουλές να μας δώσει ο γλυκό μας ο Βασίλης. Εγώ επιστρέφω γιατί θέλω να το πάω μόνο. Να σου πάρω εσύ τίποτα. Όχι, δεν πειράζει. Καλά, εντάξει, άντε, θα φύγω κι εγώ. Φιλιά πολλά, σας αγαπάμε. Συνεχίζουμε. Πουλικαράκος. Ηλεκτρικά έργα, μηχανήματα εξοικονόμησης ενέργειας, επισκευές ηλεκτρικών συσκευών. Πουλικαράκος. Πεπειραμένοι πτυχιούχοι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και την πλήρη εφαρμογή κάθε είδους ηλεκτρικού έργου. Πουλικαράκος. Διαθέτουμε πλούσιο ηλεκτρολογικό υλικό, φωτιστικά, μικροσυσκευές. Πουλικαράκος. Αναλαμβάνουμε και κατοίκον επισκευές ηλεκτρικών συσκευών. Πουλικαράκος. Ειρήνη 20, Νέο Φάληρο. Τηλέφωνο 210-4815-981. Πουλικαράκος. Οι πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Και ασφάλειας. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, εκμηδενίζοντας τις αποστάσεις με συνέπεια. Εγκαταστήστε δωρεάν την εφαρμογή Hermes Radio Taxi ή καλέστε να σας εξυπηρετήσουμε. Για το γιαούρτι της σαλάτας σου και ό,τι κι αν θέλεις, Αρτίνα. Είμαστε κοντά δεύτερη φορά και το ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι κάνεις, Βασίλη, πώς είσαι? Μια χαρά. Ομορφαίνεις τη ζωή μας, πολύ έξυπνα, πολύ όμορφα και πολύ υγιεινά. Χαίρομαι πάρα πολύ αν μπορώ να το κάνω αυτό. Θα μπορέσεις να το κάνεις αν μου απαντήσεις σε μια πολύ σοβαρή ερώτηση που σου έχω. Το λέω για τις τηλεθεάτρες. Για να ακούσω. Υπάρχει μαγικό ραβδάκι που μπορώ να χάσω γρήγορα κιλά κλείνοντας τα μάτια μόνο? Μαγικό ραβδάκι έχει μόνο Harry Potter, μαράκι. Α, ωραία. Δυστυχώς. Κάνω τη διαφήμιση του Harry Potter. Με τη διατροφή δεν μπορούμε να μπούμε σε μαγικά τερτύπια χωρίς να πληρώσουμε τουλάχιστον το αντίτιμο. Mm. Ακούω πολλές φορές για χρήση συμπληρωμάτων, για χρήση ουσιών, για όλα αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά όμως έχουν κινδύνους. Πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Είναι αυτά που λες τώρα, μας κάνουν πολύ ωραίο το σώμα και ναι, ωραία. Όχι απαραίτητα. Α, okay. Μας βοηθάνε. Ναι, mm-hmm. Μας βοηθάνε. Να εξηγήσουμε λοιπόν το πώς και το τι. Υπάρχουν διατροφές, όπως ξέρει ο κόσμος, την Atkins, την Dukan, αυτές που λέμε πρωτεϊνικές. Όλες οι πρωτεϊνικές λοιπόν είναι οι δίαιτες ταχείας απώλειας. Όμως, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να μην χάσουμε μόνο περιττό βάρος, να χάσουμε και χρήσιμο βάρος. Oh. Έτσι. Πώς θα το ξέρουμε αυτό? Αυτό δεν μπορούμε να το πετύχουμε μόνοι μας. Θέλουμε τη συμβουλή ενός ειδικού για να κάνουμε κάτι τέτοιο. Και οπωσδήποτε πρέπει να το ελέγξουμε πριν το ξεκινήσουμε. Ωραία, εγώ θα σε πάω τώρα αλλού. Δεν θέλω να πάω σε έναν ειδικό. Έχω βαρεθεί τους ειδικούς. Δεν θέλω τίποτα από όλα αυτά. Ωραία, τότε μην κάνεις τίποτα ακραίο πάνω από 3 μέρες. Πολύ ωραία. Θέλεις να με βοηθήσεις αυτό? Ναι, αμέ. Λέμε και πρωτεϊνικές δίαιτες. Αν λοιπόν για ένα τριήμερο, μέσα στο μήνα, mm-hmm. αυτό το τρίμηνο. Για να ακούσω. Εμείς τρώμε μόνο πρωτεΐνες, σαν να λέμε ένα απλό παράδειγμα, ομελέτα για πρωινό, έτσι, μια μπάρα πρωτεΐνης για δεκατιάνο και από εκεί και δεν πέρα... Άμα μπάρα πρωτεΐνης... Μπορούμε να βάλουμε γιαούρτι άπαχο. Ωραία. Πάνω κάτω είναι το ίδιο πράγμα, έχει πολύ μικρή ποσότητα σε υδατάνθρακες, πολύ μικρή ποσότητα σε λίπη που άπαχο, δεν μας πειράζει. Κοίταξε, μπορείς να πάρεις και πλήρες, έτσι, αρκεί να μην ξεφύγεις από ποσότητα.
Μπορώ να βάλω λίγη ζαχαρίτσα από πάνω. Όχι. Μπορώ να βάλω λίγο μέλι από πάνω. Δυστυχώς, όταν μιλάμε για πρωτεϊνική δίαιτα, το μόνο πράγμα που δεν μπορούμε να βάλουμε είναι άμυλα και ζάχαρα. Αντιθέτως, μπορούμε να βάλουμε λίπος. Δηλαδή, μπορούμε να φάμε μπέικον. Αλήθεια. Ναι. Μπορούμε πάμε να φάμε χοιρινό, μπορούμε πρωινό. Να φάμε μοσχάρι. Πάμε πρωινό. Δηλαδή, στο πρωινό μπορούμε να φάμε μια ομελέτα. Έτσι. Μπορώ να βάλω τοστ στο πρωινό. Όχι. Δεν μπορούμε να. Δυστυχώς, ναι, σε αυτό το πλάνο που θα είναι μόνο για τρεις ημέρες και το θέλουμε για να δώσουμε επιτάχυνση στο μεταβολισμό, πρέπει να βάλουμε πρωτεΐνες και λίπος. Πολύ ωραία. Αυγό είναι πρωινό. Το λίπος είναι και τη καλύτερη ποιότητα, τότε είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Τέλεια. Θέλουμε λοιπόν. Π.χ. αυγουλάκια στο πρωινό μας, έτσι, κάτι εύκολο. Ήδη αυγουλάκια μία ομελέτα, σωστά. Ναι, θα ήταν κάτι βασικό. Okay. Τώρα δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να φάει σκέτο τυρί, ας πούμε, δεν θα ήταν άσχημη επιλογή. Τα λαχανικά. Θα πρέπει να προσέξουμε να μην φάμε αυτά που έχουν πάρα πολλά άμυλα, σαν να λέμε αρακά, πατάτα, παντζάρια. Αυτά θα πρέπει να τα αποφύγουμε σε μια πρωτεϊνική δίαιτα. Οι πρωτεϊνικές δίαιτες είναι καλές όταν ακολουθούν κρεπάλες. Δηλαδή, μετά τις κρεπάλες των γιορτών. Για τρεις μέρες μετά. Μετά από ένα τριήμερο που ξεφύγαμε. Μετά από τέτοιες καταστάσεις, καλό είναι 2-3 μέρες να κάνουμε μια πρωτεϊνική για να αδειάσουμε τι. Να αδειάσουμε αυτή την περιττή ενέργεια. Μην μου κουράζεις το μυαλό μου, δεν θέλω τόσα πολλά πράγματα. Πρωινό αυγουλάκι. Ναι. Ενδιάμεσα γιαούρτι. Να το πω απλά. Εάν κάνουμε 4 με 5 γευματάκια μέσα στην ημέρα που να περιέχουν πράσινα φυλλώδη λαχανικά σε μικρή ποσότητα. Πες μου, πάμε να μου το πεις. Οτιδήποτε, μαρούλια, λάχανα, αγκουράκια, κολοκυθάκια. Τέλεια. Έτσι. Βρασμένα ή άβρα. Μπράβο, ναι, δεν μας πειράζει το πώς θα είναι. Ομα. Δεν μας πειράζει αν θα έχουν ελαιόλαδο. Έτσι, δεν μας πειράζει ακόμη και αν θα έχουν βούτυρο. Mm-hmm. Τι θα τα συνοδεύει. Ψάρι, κρέας, πουλερικά, τυρί και αυγά. Δυστυχώς είναι πολύ περιορισμένες οι επιλογές. Ένα, δύο, τρία έχουμε πει μέχρι τώρα. Τέταρτο γεύμα. Όσα γεύματα θέλουμε, θα έχουν αυτή την ποιότητα. Δεν θα αλλάξουμε τίποτα σε αυτή τη. Τρεις μέρες. Δηλαδή έχουμε αυγουλάκι, μπαρίτσα ή γιαούρτι. Κρέας, ψάρι, πουλερικά, αυγό. Θαλασσινό. Τυριά. Έτσι. Μπορούμε να τα βάλουμε. Το γάλα δυστυχώς όχι. Εντάξει. Πρέπει να προσέξουμε αν θα χρησιμοποιήσουμε γιαούρτι ή επιδόρπιο γιαουρτιού. Σωστό. Εκεί θα πρέπει να προσέξουμε τα ζάχαρα. Πρέπει να είναι κάτω από 5% τα ζάχαρα. Α, μπορώ να πάρω δηλαδή και να έχει και γεύση όποια μου αρέσει, που μου αρέσει με καμιά φραουλίτσα. Ναι, και τώρα μάλιστα υπάρχουν και ανάλογα επιδόρπια που μπορεί να έχουν και εξτρά πρωτεΐνη. Πολύ ωραία. Θέλουμε. Ναι. Και τι απώλεια βάρους θα έχω στις τρεις μέρες. Δεν μας ενδιαφέρει με αυτή τη δίαιτα το βάρος. Ναι. Μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα να μην χαλάσουμε την ισορροπημένη διατροφή που είχαμε. Κάνουμε μια τέτοια δίαιτα ή όταν έχουμε αποθηκεύσει λίγο παραπάνω νεράκι, το οποίο πώς αποθηκεύεται. Ή έχουμε φάει παραπάνω αλάτι ή φάγαμε παραπάνω άμυλα και ζάχαρα που αποθήκευσαν μαζί τους νερό. Μάλιστα. Σίγουρα θα χάσουμε βάρος, αλλά δεν θα είναι αντικειμενικό βάρος. Θα είναι κυρίως γλυκογόνο και νερό που έχουμε αποθηκεύσει στο σώμα μας. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτό είναι μια τύπου δίαιτα express. Ναι, είναι ένα τύπο. Και ούτε τύπου δίαιτα στην ουσία. Ναι. Είναι ένα τρίκ για να μπορούμε να ξεφορτώσουμε την επιπλέον ενέργεια που αποθηκεύσαμε σε ένα Σαββατοκύριακο που ξεφαντώσαμε ή μετά από γιορτές. Εγώ στο συνεχίζω και okay, την έχω κάνει την τριήμερη, υποτίθεται, πώς να το πω, τριήμερο από τοξίνωση. Μπράβο. Έτσι από λίγα πράγματα. Όχι από τοξίνωση. Γιατί αυτό να πούμε ότι είναι μύθος. Σε ένα αστικό περιβάλλον είναι πολύ δύσκολο να αποφύγουμε τις τοξίνες. Τις αναπνέουμε, τις πίνουμε στο νερό μας. Έτσι, περνάνε με χιλιάδες τρόπους στον οργανισμό μας. Όμως, αν αποφύγουμε το ζωικό λίπος, θα αποφύγουμε ένα μεγάλο μέρος από τοξίνες. Γιατί, όπως και στα ζώα, έτσι και σε εμάς, ο οργανισμός αποθηκεύει τις τοξίνες στο λιπόδι ιστό, δυστυχώς. Όσο πιο πολύ λοιπόν ζωικό λίπος τρώμε, τόσο πιο πολλές τοξίνες παίρνουμε. Σωστό και αυτό. Ναι. Να σε πάω τώρα και κάπου αλλού που θέλω να το συζητάμε σε κάθε εκπομπή, γιατί είναι πολύ βασικό και το θεωρώ και για μένα. Μόλις αυτιά. Πολύ ωραία. Η ψυχολογία. Δεν κουνιέται η ζυγαριά. Δεν κουνιέται η ζυγαριά. Δεν κουνιέται που να χτυπιέσαι κάτω. Βάζουμε μια ώρα περπάτημα την ημέρα. Μια ώριτσα. Ναι. Βασικά, με τη ζυγαριά περιμένουμε πράγματα που πολλές φορές δεν ταιριάζουν με την πραγματικότητα. Θέλουμε να χάσουμε περιττό βάρος. Γιατί το λες αυτό? Γιατί το λέω. Γιατί ένας άνθρωπος μπορεί πολύ εύκολα να χάσει νερό,
να χάσει 3-4 κιλά, στη ζυγαριά δηλαδή, και να μην έχει αλλάξει τίποτα πάνω του. Αυτό μπορεί να τον ξεγελάσει, ότι για να δει τελικά μια διαφορά πρέπει να χάσει 20 κιλά. Ενώ δεν είναι έτσι, γιατί αν θα χάσει κάποιος 5 κιλά λίπος, θα καταλάβει αμέσως διαφορά. Πάντα το και τρομακτική αυτό. Διαφορά. Μην κοιτάς τη ζυγαριά, πέταξε τη. Γιατί είσαι μόνος άνθρωπος που το λέει αυτό, πέταξε τη ζυγαριά. Τι λέω σε όλους. Εάν θέλετε να δείτε πώς είναι 5 κιλά σε λίπος, πρέπει να μπείτε σε ένα κρεοπωλείο και να ζητήσετε 5 κιλά χοιρινό λίπος. Είναι μια τρομακτική ποσότητα. Αν μπορούσαμε αυτό το 5 κιλό να το αφαιρέσουμε από πάνω μας, θα βλέπαμε πραγματικά μεταμόρφωση στον εαυτό μας. Πω, με τρέλανες τώρα. Κάτσε λίγο για να το σκεφτώ αυτό, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, να πάμε όμως στο zoomomorpha.gr να δούμε τι μας λέει ο γλυκός μας ο Βασίλης και εσείς να στείλετε όλες τις απορίες και τις ερωτήσεις που έχετε στο zoomomorpha και στο Facebook. Ακολουθήστε μας παντού. Ανάσα και επιστρέφω. Το zoomomorpha.gr σας προτείνει κάθε στιγμή με ένα κλικ. Διασκεδάζουμε, δοκιμάζουμε, κερδίζουμε, κουβεντιάζουμε, τριγυρίζουμε. zoomomorpha.gr. Γύρισα, είδες τι γίνεται. Στέλνουν ερωτησούλες, κάνουν, αλλά μου πες, κάτι μου πες σήμερα. Μου λες όχι ερωτήσεις. Ναι, μπορούμε να ξεκινήσουμε να δώσουμε μερικά tips σε αυτούς που μας βλέπουν για να τους κάνουμε τη ζωή τους πιο εύκολη. Για να ζουν πιο όμορφα, μαράκι μου. Θα ζουν πιο όμορφα, αλλά θέλω να σε ρωτήσω κάτι πολύ σημαντικό που πες μου τώρα ποια τηλεθεάτρια ή τηλεθεατής δεν το τραβάει στη ζωή του. Τι πράγμα. Εγώ θα φάω το βραδινό μου. Έλα όμως που τις περισσότερες φορές θέλω και ένα γλυκάκι. Mm. Να μου πεις, άμα δεν το έχεις στο σπίτι δεν θα το φας το γλυκάκι. Άμα δεν βγεις έξω πάλι δεν θα το φας. Άμα δεν το σκεφτείς δεν θα το φας. Τι να κάνω. Πολύ ωραία ερώτηση. Λοιπόν, πότε είναι η στιγμή να φάμε ένα γλυκάκι. Το βράδυ, την ώρα που έχω τελειώσει και έχω χαλαρώσει. Ναι, όχι. Δυστυχώς είναι η χειρότερη στιγμή. Ναι, γιατί θα πάω να κοιμηθώ. Το βράδυ είναι η χειρότερη στιγμή για μα να το βράδυ κάνουμε όλα τα μαρτύρια. Γενικότερα άμυλα και ζάχαρα, όχι μόνο γλυκά, ακόμη και φρούτα. Δεν είναι η καλύτερη ώρα το βράδυ να τα φάμε. Ναι. Mm. Το γλυκό, εάν είναι σε μια λογική ποσότητα, έτσι, και εννοείται πρέπει να προσέξουμε και τη συχνότητα που θα το κάνουμε αυτό. Δεν μπορούμε να το κάνουμε παραπάνω από μια φορά την εβδομάδα και να μην τρέχει τίποτα. Αλλά αν το κάνουμε μια φορά την εβδομάδα, μπορεί να είναι όσο πατάει η γάτα η ζημιά που θα κάνουμε. Στην ουσία, τι πρέπει να κάνουμε. Μιλάγαμε πριν για πρωτεΐνες. Εάν έχουμε ένα γεύμα με άπαχες πρωτεΐνες, σαν να λέμε ψαράκι, κοτοπουλάκι, γαλοπούλα, ασπράδια από αυγό, άπαχες πρωτεΐνες και γλυκό, σημαίνει ότι το γλυκό θα αφομοιωθεί δύο φορές πιο αργά. Τι σημαίνει αυτό για μας? Πρακτικά, ότι θα προλάβουμε να κάψουμε το μεγαλύτερο μέρος από αυτό. Καλό είναι να μην ακολουθεί το γλυκό γεύματα που έχουν άμυλα και ζάχαρα, δηλαδή να μην φάμε το γλυκό μετά από μακαρονάδα, να μην φάμε το γλυκό μετά από ρύζι, μετά από πατάτες, μετά από πίτες, ψωμιά, τέτοια πράγματα. Και καλό είναι επίσης να μην το φάμε ποτέ όταν πεινάμε πολύ. Θα μας δημιουργήσει ένα φαύλο κύκλο και θα μας ανοίξει την όρεξη. Ωραία. Μη μου πεις άλλα. Εδώ θα σε έχω συνέχεια, το ξέρω. Ναι, Βασίλη, για ό,τι χρειαστούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Διατροφικές συμβουλές έξυπνες, σωστές και υγιεινές για να ζούμε όμορφα. Ευχαριστούμε, Βασίλη. Παρακαλώ. Μην ξεχνάτε, zoomomorpha.gr.